Ένα σπορ το οποίο δεν είναι πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας, προφανώς, γιατί έχει να κάνει με πάγο, έχει να κάνει με πιο κρύες θερμοκρασίες και πιο βόρεια τοπία και σκηνικά, είναι το ice hockey. Εδώ όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε μια παρτίδα ice hockey και να έχουμε μια ευκαιρία να δούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε σε έναν αγώνα hockey. Ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι διασκεδαστικό, fun και προσπαθεί με έναν super ευχάριστο και έξυπνο τρόπο να προσομοιώσει το ice hockey. Ένα άθλημα το οποίο είναι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας, κυρίως λόγω κλίματος. Ωστόσο, φαίνεται να είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό και ομολογώ ότι μετά από μερικές παρτίδες trick shot, σίγουρα μου έχει μπει το μικρόβιο να αρχίσω να ψάχνω λίγο περισσότερο, να δω λίγο μερικούς αγώνες ίσως ή κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο σπορ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν έχει μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Έχει πολύ μεγάλο χάρτη που φαίνεται το παγοδρόμιο στο οποίο παίζουμε μέσα, η αρίνα στην οποία παίζουμε. Οι παίχτες έχουν ο καθένας την ομάδα του, παίζει από 2 έως 4 παίχτες, μπορεί να παιχτεί πολύ καλά και με 3 και με 4 παίχτες. Και ο κάθε παίχτης έχει 5 στην ομάδα του, 5 παίχτες και έναν στον πάγκο. Και γενικά χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό ο οποίος δεν είναι συνηθισμένο σε τέτοιου τύπου παιχνίδια. Χρησιμοποιεί ένα push your luck στοιχείο, να πιέσει την τύχη σου, γιατί όσο κάνεις επιτυχημένες ενέργειες, δηλαδή λες θα πασάρω, κάνεις check, αν είσαι επιτυχημένος, συνεχίζεις να κάνεις ενέργειες. Λες τώρα θα κάνω ξανά πάσα, κάνω check, αν είναι επιτυχημένη, συνεχίζω να κάνω κάτι άλλο, σουτάρω. Βέβαια, σε κάθε φορά που κάνεις μια επιτυχημένη ενεργοποίηση, η επόμενη σου ενεργοποίηση που θα κάνεις έχει ένα ζάρι παραπάνω. Και όσο πιο πολλά ζάρια ρίχνεις, τόσο πιο πιθανό είναι να έρθει ένα χ, το οποίο σου κάνει fail το action και κάνεις. Βέβαια, μπορείς να το ξαναρίξεις, έχει διάφορα το παιχνίδι μέσα, έχει stamina, να κάνεις flip κάποια token και το καθεξής. Αυτό όμως δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο και ένα πολύ ωραίο διασκεδαστικό push your luck element μέσα στο παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο, ξαναλέω, από θέμα παραγωγής εντυπωσιάζει, έχει πολύ μεγάλο ταμπλό, έχει πολύ ωραίες πλαστικές μινιατούρες, έχει απλούς κανόνες, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον στην τακτική, παρόλο την τύχη που έχει το ζάρι με το πώς θα κινηθείς, να κινηθείς, να πασάρεις, πότε θα κάνεις shoot, πότε θα κάνεις check, πότε θα κάνεις foul, μπορείς να κάνεις fight, αγώνες, καυγάδες και το καθεξής, έχει τα πάντα από ότι τουλάχιστον χωρίς να έχω δει έναν αγώνα hockey από κοντά, φαντάζομαι ότι θα περιέχει ένας αγώνας hockey, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση δηλαδή και από ό,τι έχω δει σε αμερικάνικες ταινίες, και φαίνεται να βγάζει όλο αυτό το feeling σε αυτούς που αγαπάνε το άθλημα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι, να σας εξηγήσω τους κανόνες, να σας δείξω όλες τις λεπτομέρειες και να επιστρέψουμε στο τέλος αυτού του βίντεο με όλα αυτά που έχω αποκομίσει από τις πρώτες μου παρτίδες με το Trick Shot. Πάμε να δούμε πώς παίζει το Trick Shot. Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με ice hockey, με hockey δηλαδή, το οποίο βάζει 2-4 παίχτες, τον ένα απέναντι στον άλλον, είτε σε ομάδες των 2-2, σε ένα διασκεδαστικό και γρήγορο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τους κανόνες. Το Trick Shot είναι ένα γρήγορο παιχνίδι, το οποίο προσπαθεί να προσομοιώσει έναν αγώνα ice hockey και καλύπτει όλα τα γνωστά aspect και τις ιδέες του αγαπημένου σπορ, όπως για παράδειγμα το breakneck, το breakneck speed, το να κάνει τσεκάρισμα ένα στον άλλο, το checking, το hitting, το να χτυπηθούν δηλαδή οι παίχτες, αλλαγές line changes, τα penalties που υπάρχουν, offside και ούτω καθεξής. Πώς κερδίζεις? Πολύ απλά, προχωρώντας και παίζοντας και καταφέροντας να βάλεις το pack που είναι αυτός εδώ ο δίσκος μέσα στο τέρμα του αντιπάλου, σκοράρεις ένα goal. Και προφανώς, ανάλογα με το αν παίζουμε ένα casual παιχνίδι ή αν παίζουμε ένα full παιχνίδι, αυτός που θα καταφέρει να βάλει τα περισσότερα goal έναντι στον αντίπαλό του θα κερδίσει την παρτίδα. Ξαναλέω, το παιχνίδι παίζει από 2-4 παίχτες. Ανεξάρτητα με το πόσοι παίχτες παίζουν το παιχνίδι, πάντα θα υπάρχουν 2 ομάδες. Για το πόσο θα κρατήσει η παρτίδα, μας συνιστάται να παίξουμε πρώτη παρτίδα ή πρώτα παιχνίδια μόνο μία περίοδο, που έχει να κάνει με 10 turns, με 10 σειρές, οι οποίες μετριούνται εδώ πέρα. Ουσιαστικά είναι 20 λεπτά, 18 λεπτά, αν δείτε, καθώς αυτό πηγαίνει εδώ, 16 και το καθεξής μέχρι να φτάσει εδώ. Οπότε είτε θα παίξουμε 10 σειρές που είναι μία περίοδος που κρατάει περίπου 30 λεπτά, ή αν παίξουμε το full game είναι 3 περίοδοι οι οποίοι κρατάνε αντίστοιχα από 30 λεπτά περίπου ο καθένας, 10 σειρές η κάθε περίοδος. Αυτό είναι το full game. Πάμε να δούμε λοιπόν το setup, πώς ξεκινάμε και πώς στείλουμε το παιχνίδι, την προετοιμασία. Κάθε παίκτη θα διαλέξει μια μεριά του ταμπλό και το αντίστοιχο χρώμα. Εδώ φαίνονται τα χρώματα των
παικτών και στις φανέλες τους αλλά και στις βάσεις που έχω βάλει στους δίσκους. Το παιχνίδι έρχεται με πολύ ωραίες μινιατούρες, με διαφορετικά sculpt ανάλογα με το είδος του παίχτη. Κάθε παίχτης έχει ένα τερματοφύλακα, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Έχει δύο defensemen, που είναι η πιο μεγάλη και ο γκώδη, που είναι πιο μεγάλη και πιο καλή στο ξύλο γενικά, αλλά έχουν χαμηλότερη ταχύτητα. Οι winger, οι οποίοι είναι πολύ γρήγοροι και κάνουν πολύ καλό sprint και τρεξίματα, που είναι αυτοί εδώ οι δύο. Και τέλος υπάρχει και ο center, ο οποίος είναι αυτός εδώ στη μέση, ο οποίος είναι ισορροπημένος, έχει και ταχύτητα, αλλά είναι και λίγο πιο μεγάλος, υποτίθεται, από τους για fighting purposes, από τους winger. Να πούμε λοιπόν εδώ το εξής. Βασικά τα έχω βάλει ανάποδα. Αυτή είναι η winger. Ναι. Σωστά. Είναι πιο μικρή και πιο μεγάλος είναι αυτός στη μέση. Οπότε έτσι είναι το σωστό και αυτός είναι έξω. Έχουμε και ένα αναπληρωματικό ο κάθε παίχτης, οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι και έτσι. Αυτός είναι ο center στη μέση και η winger είναι λίγο πιο μικρή και έχουμε και έναν center ακόμα ο κάθε ένας που είναι έξω και περιμένει για αλλαγή. Και ο αντίστοιχος μπλε παίχτης έχει τα ίδια από τη δικιά του μεριά. Αφού λοιπόν κάθε παίχτης πάρει την ομάδα του, το επόμενο που θα κάνει είναι κάθε ομάδα θα πάρει λοιπόν δύο defensemen, δύο winger, ένα center και ένα goalie, καθώς επίσης και ένα center ακόμα που θα το βάλει στον πάγκο του. Αυτός είναι ο πάγκος των κόκκινων, αυτός είναι ο πάγκος των μπλε. Οι παίχτες θα πάρουν επίσης το δίσκο, ουσιαστικά το pack όπως λέγεται στο hockey, και εγώ δεν το ήξερα και το έμαθα, και θα το βάλουν εδώ. Το παιχνίδι έρχεται με ένα ακόμα replacement, με μια ακόμα δίσκο σε περίπτωση που χάσετε τον άλλον. Και στη συνέχεια θα βάλουμε τον δείχτη κάτω από τα 20 λεπτά, η πρώτη από τις 10 σειρές της περίοδου. Θα βάλουμε τα dial εδώ στα 0. Θα διαλέξουμε καταρχήν είτε ρίχνοντας ένα νόμισμα είτε με κάποιο άλλο τρόπο ποιος θα είναι home και ποιος θα είναι away. Είτε η κόκκινη θα είναι home και η μπλε θα είναι away, επισκεπτόμενοι. Είτε η μπλε θα είναι home και η κόκκινη θα είναι away. Και από εδώ βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο μετράμε, γεννώντας αυτά τα dial, τα goal που βάζει ο καθένας με αυτό το ωραίο ηλεκτρονικό, όπως φαίνεται, board, πίνακα με το score. Θα τα βάλουμε λοιπόν και τα δύο στο 0 και αφού διαλέξουμε ποιος θα είναι home και ποιος θα είναι away, θα το γυρίσουμε τη σωστή μεριά, ρίχνοντας ένα νόμισμα. Το παιχνίδι λέει ότι μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι όπου η κόκκινη θα είναι home και ένα άλλο που η μπλε θα είναι home, αντίστοιχα. Αν θέλετε, είναι κάνετε και τουρνουά. Θα πάρουμε τα ζάρια, τα οποία είναι αυτά εδώ, το ζάρι του παιχνιδιού είναι 6, θα βάλουμε στη μέση και θα τα χρησιμοποιούμε συχνά για να κάνουμε τις ενέργειές μας. Και αν παίζουμε τους προχωρημένους κανόνες, θα του εξηγήσω τι διαφορετικό βάζουν εντάχει. Κάθε παίχτης θα πάρει τυχαία μία κάρτα αρίνα και μία κάρτα και τέσσερις κάρτες, τις τέσσερις αντίστοιχες κάρτες που του λέει η αρίνα πάνω από το line card, που είναι οι κάρτες αυτές που αλλάζουν λίγο το παιχνίδι και δίνουν μία ποικιλία και διαφορετικότητα ανάλογα με το ποιες αρένες παίζουμε, το στυλ της κάθε ομάδας και το καθεξής. Αυτά είναι στους πιο προχωρημένους, εντός εισαγωγικών, δεν είναι τόσο δύσκολο, κανόνες, αλλά μπορείτε να μην τα χρησιμοποιήσετε καθόλου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μοιράσουμε καθόλου αυτές τις κάρτες. Τέλος θα κάνουμε roll για face-off. Το face-off το οποίο γίνεται στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά επίσης και κάθε φορά που θα πρέπει να κάνουμε reset το ταμπλό, αφού μπει goal για παράδειγμα και το καθεξής, ή όταν τελειώνει η περίοδος και πάμε στην επόμενη, αν παίζουμε full game, θα κάνουμε face-off. Το face-off έχει να κάνει με το εξής. Καταρχήν οι παίχτες έχουν στηθεί όπως τους βλέπετε, στη μέση εδώ ακριβώς είναι ο center και το pack είναι στη μέση. Οι wingers είναι ένας από εδώ και ένας από εδώ, ο ένας απέναντι από τον άλλον, και οι defensemen είναι ακριβώς εδώ. Αυτή η εικόνα είναι όπως τη βλέπετε στο rulebook και είναι αυτή την οποία γίνεται reset κάθε φορά που θα κάνουμε face-off το παιχνίδι. Κάθε ομάδα θα πάρει τρία ζάρια, τρία ή τρία, για το face-off. Θα ρίξει τα ζάρια κάθε ομάδα, η κόκκινη ας πούμε αυτά και η μπλε αυτά, και η ομάδα που έφερε, ο center δηλαδή, που έχει φέρει τα περισσότερα δισκάκια και βέλη, δεν έχουν έρθει βέλη εδώ, αλλά τα βέλη είναι αυτά εδώ, όπως βλέπετε, ας πούμε ήταν έτσι, θα είναι αυτός που κερδίζει το face-off. Εδώ έφερε ένα, εδώ έφερε δύο, άρα θα κέρδιζε αυτός. Αν ήμασταν 2-2, κάπως έτσι, θα ξαναρίχναμε τα ζάρια. Ξαναλέω, το ταμπλό θα γίνει reset όταν σκοράρετε ένα goal, μετά από μία μάχη, αν πέφτει ξύλο, όπως γίνεται και στις κανονικούς αγώνες, ή όταν ο τερματοφύλακας πιάσει το pack, πιάσει το δίσκο. Τότε κάνουμε reset. Οπότε ξαναεπανερχόμαστε εδώ και κάνουμε ακριβώς τα ίδια στάδια. Σημαντικό,
αν το face off έχει κερδιθεί από την ομάδα που είχε την προηγούμενη σειρά, τότε αυτή η ομάδα παίρνει μία ακόμα σειρά. Και δεν κινούμε το turn marker forward. Αλλιώς θα κινήσουμε το turn marker forward, που είναι αυτός εδώ ο δείκτης. Αν ο center είναι στο penalty box και στο penalty box μπορεί να μπει εδώ ή εδώ αντίστοιχα, στα penalty boxes μπορούν να μπουν, εδώ είναι τα penalty boxes, θα μπουν οι παίκτες εφόσον έχουν κάνει penalty και έχει ως αποτέλεσμα σπινή να μπουν στα penalty box, τότε όταν ο... Ο πιο δεξής μου winger θα μπαίνει στο penalty box όταν θα πρέπει να πάρει ποινή. Έτσι. Θα δούμε στην πορεία ότι όταν ο δείκτης αυτός φτάσει και θα μπαίνει στη θέση δύο φορές μπροστά από το marker. Και όταν αυτός ο δείκτης προχωρήσει και φτάσει εδώ, τότε θα τον παίρνουμε και θα τον βάζουμε πάλι μέσα στο παιχνίδι. Θα δούμε πώς. Ωραία. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν τα πάντα και έχουμε εξηγήσει όλα τα στάδια, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξαναλέω, στο reset θα κάνουμε όλα τα στάδια πάλι που ανέφερα από την αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τη δομή της σειράς μας. Στη σειρά μου, αυτό που κάνω όταν ήμουν εγώ παίχτης, τώρα ας πούμε κέρδισε ο κόκκινος, οπότε είναι ο έλεγχος του pack, οπότε θεωρείται ότι η μπάλα είναι στα πόδια και μέσα στο τετράγωνο αυτού του center, οπότε είναι ο pack carrier, δηλαδή αυτός που έχει τον δίσκο στην άκρη του μπαστονιού του και το έχει υπό τον έλεγχό του, αυτό σημαίνει ο pack carrier, οπότε είναι στην κόκκινη ομάδα και είναι συγκεκριμένα σε αυτόν τον παίχτη. Και πάντα για να το δείχνουμε, εδώ μπορεί να είμαστε λίγο busy γιατί έχει και την εικόνα, αλλά σκεφτείτε ότι όταν είναι έτσι, αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι ο pack carrier και ο δίσκος είναι μέσα στο τετράγωνο του, άρα είναι αυτός που έχει στην κατοχή του, ας πούμε, τον δίσκο. Ωραία. Αφού λοιπόν είναι η σειρά μου, αυτό που κάνω κάθε φορά στην αρχή της σειράς μου και κάθε φορά αφού έχω επιτυχώς πραγματοποιήσει μια ενέργεια, και θα δούμε πότε γίνεται, επιλέγω αν θα κάνω άλλη ενέργεια ή θα κάνω line change. Άρα, κάθε φορά που είναι η σειρά μου και μετά από κάθε φορά που έχω κάνει επιτυχώς εκτελέσει την προηγούμενη ενέργεια και μόνο ενέργεια, έτσι όχι το line change, η αλλαγή γραμμής, το line change δεν θεωρείται ενέργεια. Αν έχω κάνει μια ενέργεια που είναι επιτυχημένη, γιατί το παιχνίδι έχει και push your luck στοιχεία, γιατί μπαίνει κάθε φορά ζάρι και δυσκολεύει να πετύχεις με κάθε επιπλέον επιτυχία και άλλη επιτυχία και άλλη επιτυχία, τότε θα επιλέξω τι θα κάνω μετά. Θα ξανακάνω κάποιο action ή θα κάνω line change. Αν κάνω κάποιο action και είμαι πάλι επιτυχής, μπορώ πάλι ξανά να επιλέξω αν θα ξανακάνω πάλι κάποιο action ή θα κάνω line change. Αν κάνω line change, τελειώνει η σειρά μου. Αλλαγή στη γραμμή. Πάμε λοιπόν να δούμε το να κάνουμε ένα perform an action. Αυτό που κάνουμε είναι ενεργοποιούμε έναν παίχτη, επιλέγουμε να ενεργοποιήσουμε έναν παίχτη. Όχι απαραίτητα αυτόν που έχει την μπάλα. Έτσι, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε έναν παίχτη να τον κινήσουμε. Αυτόν εδώ. Για να ανοιχτεί και να του δώσει κάποιος την πάσα. Και αφού ενεργοποιήσουμε έναν παίχτη, επιλέξουμε έναν παίχτη να τον ενεργοποιήσουμε, υπόψη δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε δύο φορές έναν παίχτη. Δεν μπορώ να κάνω activate αυτόν και μετά πάλι στη συνέχεια στο καπάκι να ξανακάνω activate αυτόν. Μπορώ να κάνω αυτόν, μετά αυτόν και μετά να τον ξανακάνω πάλι activate. Έτσι, δεν μπορώ να ενεργοποιήσω δύο φορές τον ίδιο παίχτη στη σειρά τον ένα μετά τον άλλον, ακόμα και από μεταξύ επιτυχών προσπαθειών. Αφού λοιπόν επιλέξω να ενεργοποιήσω έναν παίχτη, επιλέγω στη συνέχεια το action που θέλω να κάνω. Ποια ενέργεια θα κάνω. Και εδώ είναι όλο το ζουμί του παιχνιδιού. Οι επιλογές που έχω είναι οι εξής. Μπορώ να κινηθώ, μπορώ να κάνω πάσα αν έχω την μπάλα και είμαι ο κάτοχος της μπάλας. Μπορώ να κάνω shoot αν είμαι ο κάτοχος της μπάλας πάλι φυσικά. Μπορώ να κάνω poke. Poke είναι αυτό που παίρνω τον μπαστούνι μου και τον ενοχλώ, ας πούμε έτσι. Ή μπορώ να κάνω hit, να σπρώξω κάποιον. Καλά, όχι με τα χέρια γιατί και αυτό μπορώ να κάνω, αλλά είναι penalty. Θα δείτε ότι είναι penalty. Υποτίθεται τα χτυπήματα στο χώρο κτλ. Έχουν να κάνουν με επαφή σώματος, προξήματα και ούτω καθεξής. Έτσι. Για όσους έχουν παίξει και ξέρουν χόκι ή για όσους βλέπουν και παρακολουθούν. Αφού λοιπόν επιλέξω τον παίχτη που θέλω να ενεργοποιήσω και αφού επιλέξω και την ενέργεια που θέλω να κάνω, τότε θα ρίξω τα ζάρια. Ξεκινάω πάντα με ένα ζάρι. Θα ρίξω πάντα ένα ζάρι. Θα το ρίξω και θα δω αν είναι επιτυχής η ενέργεια μου ή όχι. Θα δείτε ότι στην πορεία, καθώς προχωράω και καθώς μετά από την πρώτη μου ενεργοποίηση, αν είμαι επιτυχής και θέλω να κάνω και άλλη ενέργεια και το καθεξής, θα αρχίσω να αυξάνω τον αριθμό των ζαριών που θέλω, που θα ρίχνω. Δηλαδή, στη δεύτερη φορά, αν επιλέξω πάλι να κάνω ενέργεια, θα προσθέσω και δεύτερο ζάρι. Αν την είμαι επιτυχή η ενέργειά μου και την κάνω, θα ξαναπροσθέσω και άλλο ζάρι. Οπότε το dice pool μου θα αυξάνεται. Προσθέτω λοιπόν ένα ζάρι στο dice pool μου και τότε ρίχνω όλα τα ζάρια μαζί με τα ζάρια που είχα ήδη στο dice pool μου. Στην αρχή ξεκινάω μόνο με ένα, οπότε θα ρίξω μόνο με ένα. Τα αποτελέσματα του ζαριού είναι εξής.
Μπορεί να είναι fail, το κόκκινο. Μπορεί να είναι reaction, που δίνει δυνατότητα στην αντίπαλη ομάδα να κάνει ένα reaction, μια αντίδραση. Υπάρχουν δύο φορές στο εξάπλευρο το bounce. Και υπάρχουν και δύο φορές τα blank. Αυτά είναι και τα έξι faces που, έχουν τα ζάρι, που έχει ένα ζάρι. Fail, reaction, bounce, bounce, blank, blank. Δηλαδή λευκό, λευκό. Αυτά είναι όλα τα αποτελέσματα. Αφού λοιπόν ρίξω το ζάρι και φέρω κάτι, ας πούμε ότι έφερνα φερρυπίν αυτό, εντάξει, μπορώ να διαλέξω να ξοδέψω ένα ready stamina που έχω και κάθε παίχτης έχει τρία ready stamina, αυτά είναι τα ready stamina και καλά είναι το boost μου που έχω και αυτή η ομάδα έχει τρία ready stamina, όχι κάθε παίχτης, κάθε ομάδα. Αν το έχω διαθέσιμο που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο όταν κρέμονται αυτοί μπροστά και είναι έτοιμοι να μπουν γιατί είναι φρέσκοι, μπορώ να το κάνω exhaust που σημαίνει το γυρίζω έτσι και κάθονται λίγο πιο πίσω αν δείτε σε σχέση με την προηγούμενη εικονογράφηση γιατί είναι κουρασμένοι και προφανώς έχουν μπει μέσα πίσω με αλλαγές και το καθεξής. Αν έχω λοιπόν διαθέσιμο ready to use stamina, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να ξαναρίξω ζάρια. Θα το γυρίσω λοιπόν στη μεριά αυτή για να δείξω ότι ξόδεψα τη στάμινά μου και στη συνέχεια θα ξαναρίξω όλα τα ζάρια που έχουν σύμβολα. Δεν μπορώ να ξαναρίξω τα ζάρια που έχουν blank. Δηλαδή ας πούμε ότι σε προχωρημένο ας πούμε ότι είχα φέρει αυτά και δεν ήθελα και είχαν έρθει θερεπή είναι αυτά και αυτά ξέρω εγώ ή οτιδήποτε, μπορώ να ξαναρίξω, να κάνω flip τη στάμινά μου και να ξαναρίξω τα ζάρια, αν θέλω, που έχουν σύμβολα. Αν ξοδεύω τα στάμινα, έτσι, και μπορώ να ξοδέψω και άλλη στάμινα, να ξαναρίξω ζάρια και το καθεξής. Ξαναλέω, τα ζάρια που είναι blank, που είναι λευκά, κενά, δεν μπορώ να τα ξαναρίξω και δεν τα συμπεριλαμβάνω στα rerolls που κάνω. Πάμε να κάνουμε resolve το action. Το action έχει να κάνει με το εξής. Αν μέσα στο αποτέλεσμά μου έχει έρθει το χ, έτσι, και δεν έχω stamina για να το κάνω reroll, γιατί τα χ θέλω να αποφύγω ουσιαστικά, τότε το action που έχω επιλέξει να κάνω, όποιο και να ήταν αυτό, κίνηση, επίθεση, σουτάρισμα και το καθεξής, έχει αποτύχει. Έχει γίνει fail. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Δηλαδή, για να το πω λίγο ξεκάθαρα, αν έχει έρθει αυτό, αν έχω ρίξει ένα ζάρι και έρθει blank, δεν μπορώ να ξοδέψω stamina για να το κάνω reroll, οπότε θα πραγματοποιήσω το action μου. Έτσι. Στη συνέχεια, αν είχε έρθει όμως χ, ή αν έχω έστω και ένα χ μέσα στο συνδυασμό, αν έχω και πιο πολλά ζάρια καθώς προχωράω και έχω και άλλα activation και άλλα activation, το action που έχω επιλέξει να κάνω, είτε είναι πάσα, είτε είναι σουτάρισμα, οτιδήποτε, θεωρείται ότι έχει αποτύχει. Και έχει αρνητικές επιπτώσεις αν έχει αποτύχει. Δεν είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Θα δούμε, θα τα εξηγήσουμε τα action μετά. Αν δεν έχω λοιπόν στάμινα, όπως εδώ έχω δύο, για να τα κάνω flip και να το ξαναρίξω, δεν μπορώ να το ξαναρίξω. Οπότε θεωρείται ότι έχω αποτύχει την τέτοια. Ενώ αν κάνω αυτό flip, μπορώ να το ξαναρίξω. Και να τώρα θα προχωρήσω να κάνω το action, απλά θα έχει και ένα reaction ο αντίπαλος πριν κάνω εγώ το action. Οπότε θεωρείται ότι το έχω επιτύχει. Γιατί οτιδήποτε αν δεν έχει χ, είναι πετυχημένο. Αν έχει χ, είναι αποτυχημένο το action. Οπότε, ένας παίχτης λοιπόν θα κάνει το check του, να δει με ανάλογα με το action που έχει δηλώσει αν είναι πετυχημένο ή αποτυχημένο και θα προχωρήσει. Να πούμε εδώ, μιας και το αναφέραμε, ότι αν έρθουν μέσα στο αποτέλεσμα των ζαριών ένα ή περισσότερα βελάκια, αυτό σημαίνει, δεν έχει σημασία, έρθουν και δύο, τρία, ένα και ένα, το ίδιο αποτέλεσμα είναι, ένα ή και περισσότερα βελάκια reaction symbols να έρθουν, τότε αυτό σημαίνει ότι ένας από τους ο αντίπαλος μπορεί έναν από τους παίχτες του, είτε είναι ο τερματοφύλακας, είτε ένας οποιοσδήποτε παίχτης που είναι μέσα, δηλαδή οποιοσδήποτε από τους μπλε αυτούς που είναι μέσα, να κάνει μία κίνηση οριζόντια ή κάθετα reaction με διάστημα ένα. Δηλαδή να πει ότι αυτός έρχεται εδώ σαν reaction. Ή έρχεται εδώ, ή έρχεται εδώ, ή έρχεται εδώ. Έτσι. Όχι διαγώνια όμως, δεν μπορεί να κινηθεί διαγώνια σαν reaction. Έτσι. Οπότε πριν πάω εγώ να κινηθώ, να σουτάρει οτιδήποτε, ας πούμε ότι ήμασταν έτσι και είχε χώρο αυτός, μπορώ να επιλέξω, μου ήρθε ένα, είναι επιτυχής η ενέργεια που έχει δηλώσει. Έχει δηλώσει, ας πούμε, να κάνει πάσα ή shoot. Ας πούμε ότι έχει δηλώσει πάσα να κάνει. Οπότε για να μην την κάνει εδώ την πάσα και να την κάνει εδώ που εγώ είμαι καλύτερα, fair pin, ας πούμε ότι ήμουν έτσι, okay, μπορώ να επιλέξω
να κάνω ένα reaction και να κινηθώ εδώ. Αν είχαν έρθει δύο, πάλι ένα reaction θα κάνω, έτσι δεν θα κάνω δύο reaction. Ένα ή παραπάνω μπλε, ένα reaction. Σημαίνει ότι κινούμαι οριζόντια ή κάθετα, με σκοπό προφανώς να δυσκολέψω τον αντίπαλο. Έτσι, να έρθω κοντά του, να του κάνω check, να του κάνω διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε όλα αυτά τι κάνουν και οι ενέργειες, θα τις εξηγήσουμε λίγο πιο μετά. Σε αυτή τη στιγμή εξηγούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα των ζαριών. Λοιπόν, στη συνέχεια, ο παίχτης που δίνει δυνατόν να κινηθεί πρέπει να κάνει το reaction movement εφόσον τον βολεύει για να το κάνει. Αυτό που θα δούμε λοιπόν στην πορεία είναι να τσεκάρουμε για offside moves. Αφού έχει γίνει το action και ο δίσκος ή αυτός που κουβαλάει το δίσκο φύγει, αφήνει την offensive zone, την επιθετική ζώνη, και θα εξηγήσω την ανατομία του ταμπλό, αλλά αυτή είναι η επιθετική του ζώνη, τότε θα εκτελέσουμε τα offside moves, που ουσιαστικά φέρνει λούτσα μενός πιο μπροστά για να μπορέσουν να τρέξουν πιο καλύτερα και τους επιτιθέμενους το ίδιο, για να κάνουν καλύτερα άμυνα. Αν στον τελικό μου συνδυασμό, ξαναλέω, έχω ένα ή περισσότερα χ, δεν μπορώ να επιλέξω να κάνω line change, που είναι το δεύτερο που θα μπορούσα να κάνω, θεωρείται ότι έχω αποτύχει στην σειρά μου και τελειώνει η σειρά μου. Ξαναλέω λοιπόν, στην αρχή του γύρου μου επιλέγω ή θα κάνω action, και αν είναι επιτυχημένο μπορώ να ξανακάνω κάτι ή action ή line change. Όσο δηλαδή κάνω επιτυχημένο action, μπορώ να ξανακάνω επιτυχημένο action. Ακόμα και αν κάνω επιτυχημένο action, μπορώ μετά να επιλέξω να κάνω line change και να τελειώσω. Αλλά αν κάνω αποτυχημένο action, τελειώνω. Από την αρχή μας μπορώ, για λόγους στρατηγικής και τακτικής, να επιλέξω να κάνω line change, αλλαγή στη γραμμή. Οπότε, τι γίνεται τότε? Όταν κάνω line change, κάνω refresh ένα stamina. Οπότε, ένα stamina που έχω χρησιμοποιήσει και τα χρησιμοποιώ αυτά συνέχεια, έτσι, γιατί με βοηθάνε να κάνω roll τα ζάρια που δεν θέλω. Εκτός από τα blank, εκτός από τα κενά, το γυρίζω από τη ready μεριά να είναι έτοιμο για να μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω. Αν παίζουμε με τους προχωρημένους κανόνες, κάνω swap την κάρτα line, αυτή εδώ, θα την εξηγήσω, και μία κάρτα replacement από το χέρι μπαίνει και αλλάζει λίγο την τακτική και τελειώνει η σειρά μου. Τόσο απλά. Γενικά, είτε αν έχω αποτύχει σε μία ενέργεια, είτε αν έχω αποφασίσει να κάνω ένα line change, στο τέλος τελειώνει η σειρά μου. Αυτό που θα κάνω είναι θα διάσω τον dice pool μου, τα όσα ζάρια έχω χρησιμοποιήσει, και αν δεν υπάρχει face off, θα κινήσω τον δείκτη ένα μπροστά. Έτσι. Και θα συνεχίσουμε στην επόμενη, στη σειρά με το επόμενο. Έτσι, να παίξει ο επόμενος παίχτης. Γιατί τελείωσε η σειρά αυτού του παίχτη, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, οπότε θα πάμε να παίξει ο μπλε παίχτης αντίστοιχα. Αν παίζουμε με περισσότεροι από δύο παίχτες, δηλαδή αν παίζουμε τέσσερις, τότε οι παίχτες εναλλάσσουν activations, δηλαδή όχι σειρά, εναλλάσσουν activations. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνω εγώ ένα activation, θα τον κινήσω αυτόν, ας πούμε. Μετά θα παίξει ο συμπαίχτης μου να κάνει ένα activation, να κινήσει αυτόν ή αυτόν, μια και δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Μετά θα ξαναπαίξω εγώ να ξανακάνω activation μέχρι να αποτύχουμε οτιδήποτε. Όταν πάμε στον αντίπαλο, θα εναλλάσσουν activation οι σύμμαχοι από την αντίπαλη ομάδα. Και μπορεί να παιχτεί και με δύο εναντίον ενός, έτσι. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Απλά αυτό που γίνεται είναι όταν παίζουν τέσσερις, δύο εναντίον δύο, οι δύο συμπαίχτες δεν μπορούν να μιλάνε, δεν μπορούν να λένε ανοίξω εσύ από εκεί να σου δώσω πάσα ή οτιδήποτε. Δεν επιτρέπεται, και αν το κάνουν, τότε έχουν ως δικαίωμα οι αντίπαλοι να κάνουν refresh ένα στάμινα που έχουν κάνει exhaust. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε live μέσα στο παιχνίδι, παίζουμε, οπότε δεν μπορούμε να συνεννοούμαστε πήγαινε εσύ από εκεί και να μιλάμε. Υπάρχει δράση, υπάρχει action, οπότε όλα γίνονται on the fly. Πάμε να δούμε λίγο την ανατομία του ταμπλό. Λοιπόν, εδώ είναι, που είναι ο κόκκινος παίχτης, είναι η αμυντική ζώνη, όλη αυτή, ανάμεσα δύο γραμμές, του κόκκινου παίχτη. Εδώ είναι η ουδέτερη ζώνη και αυτή είναι η επιθετική ζώνη του κόκκινου παίχτη. Αντίστοιχα είναι η αμυντική ζώνη του μπλε παίχτη, η ουδέτερη για τον μπλε παίχτη, και η επιθετική για τον μπλε παίχτη είναι εδώ. Εδώ θεωρούνται ότι είναι οι πάγκοι, τα benches που μπαίνουν τα stamina tokens. Εδώ είναι τα penalty boxes που μπαίνουν όσοι τιμωρούνται. Για να χάσουν δύο σειρές θα δούμε. Και θα έχει μειονέκτημα γιατί θα είναι χωρίς ένα παίχτη μέσα στο παιχνίδι, οπότε θέλει προσοχή. Και υπάρχουν οι μπλε γραμμές που έχουν σημασία για κάποια action, θα το δούμε. Καθώς επίσης υπάρχει το crease, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι η μικρή περιοχή, ας πούμε, του τερματοφύλακα, στην οποία εδώ μπορεί να κινείται μόνο ο τερματοφύλακας μέσα, δεν μπορεί να μπαίνουν οι υπόλοιποι, καθώς επίσης και το δίκτυο, το τέρμα, που είναι αυτό εδώ, το net. Έτσι, και όλο αυτό εδώ από πίσω θεωρείται η πίσω περιοχή. Αυτό είναι το δίκτυο, ωστόσο, το τέρμα του, το πούμε έτσι. Ωραία. Μέσα στο παιχνίδι, είπαμε, pack
θεωρείται PUCK, θεωρείται αυτός εδώ ο δίσκος, έτσι. Είναι το επίκεντρο του παιχνιδιού, όπως είναι η ποδοσφαιρική μπάλα. Αυτός που έχει το pack στο ίδιο τετράγωνο με τον παίχτη, τότε αυτός ο παίχτης λέγεται pack carrier. Είναι αυτός που κουβαλάει τον δίσκο, που τον έχει κάτω από τον έλεγχό του. Ο παίχτης ο οποίος κερδίζει το face-off γίνεται αυτόματα pack carrier, όπως έγινε εδώ, ο κόκκινος το κέρδισε, οπότε αυτό το πήρε μέσα στο τετράγωνο του. Είναι αυτός που ελέγχει τον δίσκο. Μετά από οποιοδήποτε activation, αν ο παίχτης σου, ενεργοποίηση δηλαδή, αν ο παίχτης σου είναι ο pack carrier, αυτός που έχει τον δίσκο, και ο δίσκος είναι έξω από την αμυντική σου ζώνη, αμέσως μπορείς να κουνήσεις τον τερματοφύλακά σου στην αρχική σου θέση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα είχαν μπει μέσα και μετά ο pack carrier βγει εκτός και αυτός είχε βγει εδώ για άμυνα ή δεν ξέρω τι είχε βγει για να δυσκολέψει οτιδήποτε, τότε μπορώ να τον πάω πίσω στην αρχική μου θέση. Τον τερματοφύλακά μου να τον κάνω reset. Αν ο τερματοφύλακας είναι ο pack carrier, τότε η σειρά τελειώνει. Και κάνουμε reset το board και πάμε για face-off και ούτω καθεξής. Έτσι, όπως γίνεται. Κάτι σημαντικό που έχει να κάνει, που έχουμε στο παιχνίδι να εξηγήσουμε, είναι ουσιαστικά αυτή εδώ η διαφορετική τύπη profile των παικτών. Υπάρχουν τέσσερις ειδών παίκτες, οι wingers, οι centers, οι defensemen και οι goalies. Και ο καθένας έχει διαφορετικό μέγεθος και ταχύτητα και διαφορετικό profile, όπως το λέει πάνω η κάρτα, που του δίνει διαφορετική θέση και δυναμική μέσα στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε λοιπόν το center, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Ο center που είναι αυτός εδώ είναι all-arounder, όπως είναι η κάρτα του. Το μέγεθος του είναι 2 και το μέγεθος έχει να κάνει ως προς το ξύλο, όταν παίζουν ξύλο και να κερδίζουν μονομαχίες και το καθεξής. Ή σπροξίματα τέλος πάντων, fighting όταν κάνουν και τέτοια. Και το speed είναι πόσο μπορεί να κινηθεί. Είναι αρκετά γρήγορος και είναι μεσαίας δυναμικής, οπότε είναι ισορροπημένος ο center. Μπορεί να κινηθεί μέχρι 3 θέσεις. Είναι όσο γρήγορος είναι ο winger, αλλά είναι καλός και για fighting και για hitting, όπως λέει. Έτσι, και αυτή είναι η μινιατούρα του. Ωραία. Και αντίστοιχα υπάρχει και ο μπλε, έτσι, ας σας δείχνω τον κόκκινο, λέει ο μπλε. Οι winger οι οποίοι έχουμε 2 και έχουμε και ένα center έξω στις αλλαγές. Οι winger οι οποίοι είναι 2 είναι αυτοί εδώ. Είναι μικρό σε μέγεθος, όπως βλέπετε, και είναι και πιο μικρή και η μινιατούρα του. Έχει ίδια ταχύτητα με το center, είναι γρήγορος, έτσι. Είναι καλός στο skating, αλλά δεν είναι καλός στο να χτυπήσει και να κάνει fight. Βέβαια, όμως είναι καλός στο να κινηθεί, να μετακινήσει, να κάνει passes, όπως όλα αυτά που χρειάζεται. Και έχουμε 2 τέτοιους. Τέλος, υπάρχει ο defenseman, ο οποίος έχουμε 2 ο καθένας. Είναι, όπως βλέπετε, τα ντούκια της υπόθεσης, είναι πιο μεγάλοι. Έχουν size 3, που σημαίνει είναι πολύ καλοί στο να χτυπάνε και να κάνουν fight, αλλά είναι στο expense της ταχύτητας. Κινούνται μόνο 2, δεν κινούνται 3. Και έχουμε και αντίστοιχα 2 τέτοιους, ο γκόλιθος. Και τέλος, υπάρχει και ο γκόλι, ο τερματοφύλακας, ο οποίος φοράει και τον εξοπλισμό του, όπως βλέπετε, πολύ ωραία. Το μέγεθός του θεωρείται 0 από τα 3, που σημαίνει ότι έχει αστερίσκο, δεν μπορεί να χτυπήσει ή να χτυπηθεί, γι' αυτό και δεν έχει σημασία το μέγεθός του. Και επίσης δεν μπορεί να κινηθεί διαγώνια. Και έχει ταχύτητα 1, έτσι. Μπορεί να κινηθεί ένα space. Αυτά όσον αφορά τα διαφορετικά προφίλ των παικτών των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες έχουν ακριβώς την ίδια σύνδεση, έτσι. 2 winger, 1 center, 2 defenseman και ένα goalie και μια αλλαγή center στη μέση. Πάμε τώρα να δούμε τα action του παιχνιδιού. Γιατί ξαναλέω, στο γύρο μου αυτό που θα κάνω είναι θα κάνω activate έναν παίχτη, θα πω κοινό έναν παίχτη, αυτόν ή αυτόν, δεν έχει σημασία αν έχει τα ίδια καλά αυτόν που έχει το pack, και θα κάνω ένα action. Το πιο κοινό action που επιλέγω να κάνω είναι το move, την κίνηση. Ένας παίχτης, και να πούμε ότι εδώ υπάρχουν και play rate πίσω από όλα αυτά, έτσι, για να βοηθάνε, αν θέλετε να τα βλέπετε, να βοηθάνε λίγο με τα actions, με τις επιλογές και το καθεξής. Θα ήταν καλό να έχει 2 set, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς έχει μόνο 1, αλλά okay. Τουλάχιστον υπάρχουν play rate μέσα σε πολλά παιχνίδια, ούτε καν το βάζουν. Πάμε να δούμε λοιπόν την επιλογή της κίνησης. Λέω λοιπόν ότι εγώ θα κάνω κίνηση, ξεκινάω να κάνω κίνηση. Ο παίχτης λοιπόν μπορεί να κινηθεί τον αριθμό των τετραγώνων που έχει με βάση τον αριθμό των μπαρών στο σπίτι του. Για παράδειγμα, τώρα θα μετακινώ από εδώ για να σας κάνω δείχνω διάφορα πράγματα. Αυτός μπορεί να κινηθεί, είναι center και ας πούμε ότι έχει κάνει break, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε και είναι εδώ. Αυτό ήταν εδώ. Αρχίσουμε λίγο να χαλάμε λίγο το ζώο. Να το κάνουμε λίγο κανονικό match, έτσι. Ας πούμε ότι είναι εδώ και είναι και ο pack carrier. Δεν έχει σημασία αυτό, θα μπορούσε να κινείται και χωρίς να είναι ο pack carrier. Αν επιλέξει να κάνει move, μπορεί να κινηθεί μέχρι το μέγιστο των speed bars που έχει. Έχει 3 speed bar. Μπορεί να κινηθεί 3. Μέχρι 3. Μπορεί να κινηθεί και 1 και 2. Επίσης θα κινηθεί είτε μόνο διαγώνια, θα βγάλω λίγο το pack για να μην μπερδεύει, είτε μόνο διαγώνια είτε μόνο ευθεία. Δηλαδή μπορεί από εδώ να πάει 1-2-3 ή 1-2-3 ή 1-2-3 ή 1-2-3, έτσι. Δεν μπορεί όμως να κάνει το εξής,
να πάει ένα διαγώνια, δύο ευθεία, τρία διαγώνια. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει μεταξύ διαγώνια και ευθεία. Θα επιλέξει ή θα πάει οριζόντια ή κάθετα, κατεύθυνση και προς τα πίσω μπορεί, ή θα πάει διαγώνια. Επίσης, ένας παίχτης δεν μπορεί να κινηθεί όταν είναι... δεν μπορεί να μπει μέσα στο ίδιο space που είναι ένας άλλος παίχτης ή ούτε να κινηθεί μέσα από έναν άλλο παίχτη. Δηλαδή, αν είναι αυτός ο παίχτης εδώ, δεν μπορώ ούτε να πάω να καταλήξω πάνω του, σαφέστατα, δεν χωράω, ούτε να κινηθώ από μέσα του για να πάω 1, 2, 3 και να τον περάσω. Έτσι, θεωρείται εμπόδιο. Όταν κινείσαι και είσαι ο pack carrier, κουβαλάς και το pack μαζί σου. Δηλαδή, αν κινούμε 3 διαγώνια, στο διαγώνιο θα κινηθώ 1, 2, 3. Οπότε έρχομαι εδώ. Παίρνω και το δίσκο μαζί μου, προφανώς γιατί προσπαθώ να σπρώξω το παιχνίδι μπροστά, να κινηθώ, να κάνω διάφορα πράγματα και το καθεξής. Ωραία. Το επόμενο που πρέπει να πούμε είναι ότι μόνο ο γκόλι μπορεί να κινηθεί μέσα εδώ, δεν μπορούν να μπουν άλλοι παίχτες, έτσι, μόνο τερματοφύλακας, και δεν μπορεί να κινηθεί ένας παίχτης μέσα στο offensive zone, δηλαδή, να το πω λίγο διαφορετικά, αν ήμασταν έτσι, δεν μπορεί ένας να κινηθεί μέσα στο offensive zone παρά μόνο αν είναι ο pack carrier ή αν έχει μπει ήδη ο pack carrier μέσα. Δηλαδή, δεν μπορώ πρώτα να κινήσω αυτόν 1, 2, 3, να το φέρω μέσα και μετά να παίξω μπάλα με αυτόν που έχει το δίσκο. Αυτή η κίνηση δεν επιτρέπεται. Για να γίνεται πρέπει μόνο pack carrier μπορεί να κινηθεί μέσα, 1, 2, 3 και σε άλλο activation, αν είναι και το άλλο επιτυχή, θα δείξουμε πώς γίνεται η επιτυχία ή όχι των activation, τότε μπορεί να κινηθεί 1, 2, 3 μέσα στο offensive box, άλλη υπέρθεση και παραπάνω από ένας, έτσι, αλλά πρέπει να έχει μπει μέσα ήδη ο pack carrier, αλλιώς δεν μπορούν να μπουν άλλοι. Και επίσης όταν ένας παίχτης είναι checked, και ένας παίχτης είναι checked όταν έχει δίπλα του κάποιον άλλο παίχτη, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι checked, αυτός εδώ είναι checked, δεν μπορεί να κινηθεί. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν αυτός είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Αν έχει οριζόντια ή κάθετα δίπλα του κάποιον άλλο παίχτη, τότε θεωρείται ότι είναι checked. Έτσι. Και δεν μπορεί να κινηθεί, παρά το μόνο που μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση είναι... επίσης δεν μπορεί να κάνει hit, έτσι, ή δεν μπορεί να κάνει reaction. Ένας checked παίχτης μπορεί να κάνει μόνο χρήση της πάσας ή του shoot. Δηλαδή, αν είναι checked, δεν μπορεί να φύγει να πάει, από άλλον παίχτη, όπως είναι αυτός εδώ, δεν μπορεί να φύγει πιο μπροστά ή να κάνει κάτι άλλο, μπορεί να κάνει μόνο πάσα ή να κάνει shoot. Αυτά με την κίνηση. Και ξαναλέω, αν δεν φέρω χ, τότε θεωρείται επιτυχής η κίνησή μου. Κάτι σημαντικό που είναι εξαίρεση με την κίνηση. Η κίνηση θα γίνει ακόμα και αν έχω φέρει και χ. Ενώ οι άλλες ενέργειες δεν θα πραγματοποιηθούν. Δηλαδή, αν πάω να κάνω shoot, θα κάνω αποτυχημένο shoot. Αν πάω να κάνω πάσα, θα κάνω αποτυχημένη πάσα. Και θα δούμε τι σημαίνει όλα αυτά. Κίνηση, θα τελειώσει ο γύρος μου αν φέρω χ, γιατί θα κάνω τέτοιο και δεν μπορώ να το κάνω reroll. Αλλά ο παίχτης, ο οποίος ανεξάρτητα αν το roll του ήταν επιτυχές ή αποτυχές, θα. Η μόνη αρνητική συνέπεια του να φέρεις χ στην κίνηση είναι ότι τελειώνει η σειρά σου. Εντάξει. Μπορείς φυσικά να κάνεις reroll, move κτλ. Reaction move κτλ. Αλλά αν έχεις χ και δεν μπορείς να το χειριστείς αλλιώς, τελειώνει η σειρά σου. Αλλά την κίνηση την κάνεις. Γι' αυτό και θα δείτε τις οδηγίες μέσα σε μία από τις κάρτες. Λέει την κίνηση θα την κάνεις ανεξάρτητα. Στην αρχή, κάπου το λέει εδώ, στα action. Move. A player either, move a player either diagonally or orthogonally. Tip, move the player before rolling the dice. Για να θυμάσαι ότι θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσεις την κίνηση. Αυτό ακριβώς σημαίνει αυτό. Αυτά με την κίνηση. Και το checking. Είπαμε ότι όταν το checking έχει να κάνει με το να σηκώσεις ένα, το stick, με το να κάνεις poke, pack, τον αντίπαλο, pushing, body contact και ούτω καθεξής, έτσι, επαφές με το σώμα και παλέοντας. Όταν μόνο αυτός που κουβαλάει τον δίσκο μπορεί να γίνει checked. Και όταν αυτός που κουβαλάει το δίσκο, pack carrier δηλαδή, είναι δίπλα σε έναν αντίπαλο, πριν κάνει μια κίνηση, θεωρείται ότι έγινε checked, οπότε δεν μπορεί να κάνει κίνηση. Και φυσικά, σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να κάνει κίνηση, δεν μπορεί να κάνει hit, δεν μπορεί να κάνει κάποιο άλλο reaction move, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι pass ή shoot, όπως είπαμε. Πάμε να δούμε τώρα το reaction move. Αφού έχουμε διευθετήσει οποιοδήποτε action, αν έχουμε φέρει, είπαμε, βελάκια μπλε, τότε ο αντίπαλος μπορεί να κάνει ένα reaction move ανεξάρτητα από τον αριθμό των βελάκια μπλε που έχουμε φέρει. Το reaction move ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με την κίνηση, έτσι, including checking, έχει να κάνει και με το check, με δύο επιπλέον περιορισμούς. Το reaction move
γίνεται πάντα με speed 1, άρα μόνο ένα κίνηση είναι αν είσαι κίνηση με reaction, και το reaction move δεν μπορεί ποτέ να είναι διαγώνια. Έτσι, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω reaction move για να κινηθώ διαγώνια, μόνο οριζόντια και κάθε. Αυτά. Απλά να πω κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε λίγο, ας πούμε ότι ήμασταν έτσι, και αυτός είναι εδώ, αυτός είναι εδώ. Ας τους βγάλω αυτούς εδώ για να μπερδεύουν. Έτσι. Αυτός εδώ, ή ας πούμε ότι είναι εδώ, έτσι καλύτερα. Αυτός εδώ τώρα μπορεί, δεν θεωρείται checked, μπορεί να κινηθεί 3, και αν κινείται 3-1, 2-3, μπορεί να έρθει εδώ. Δηλαδή, πρέπει να είσαι checked στην αρχή της κίνησής σου για να μην μπορείς να κάνεις κίνηση. Δηλαδή, αν έρθω ένα εδώ, δεν σταματάει η κίνησή μου. Δεν ήμουν checked όταν ξεκίνησα. Άρα κάνω και το 2 και το 3 ή όσο θέλω και κινούμε. Έτσι. Μόνο αν ξεκινούσα από εδώ ή από εδώ. Είναι οριζόντια ή κάθετα δίπλα μου κάποιος αντίπαλος. Θεωρούμε checked και δεν μπορώ να κάνω κίνηση. Πρέπει να κάνω pass ή shoot. Ωραία. Πάμε να δούμε το pass action. Την pass δηλαδή. Και ας κάνουμε λίγο. Ας πούμε ότι έχει μπει πρώτα αυτός και μετά έχει μπει και αυτός μέσα και είμαστε έτσι. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλω να κάνω πάσα. Το pass action μου επιτρέπει τον pack carrier να πασάρει την πάσα. Γιατί για να κάνεις πάσα πρέπει να την έχεις, έτσι προφανώς. Οπότε αυτός που έχει μόνο το δίσκο μπορεί να κάνει πάσα. Μπορεί να κάνεις πάσα οποιοδήποτε αριθμό από τετράγωνα, είτε οριζόντια, είτε διαγώνια, είτε κάθετα, σε έναν άλλο από τους παίχτες σου, ακόμα και στον τερματοφύλακά σου, αν κάνεις προς τα πίσω πάσα, ακόμα και αν ο αυτός που έχει το δίσκο, γίνεται check. Δηλαδή, ακόμα και έτσι που είμαι check, μπορώ να κάνω πάσα. Για την ακρίβεια, εκεί μπορώ να κάνω μόνο πάσα ή shoot με τον ελεγκτή της μπάλας μου. Ο pack carrier, αυτός που έχει το δίσκο, το λέω μπάλα από συνέχεια, αλλά είναι δίσκος, έτσι. Συγχωρέστε με. Αυτός που έχει λοιπόν το δίσκο, το pack, δεν επιτρέπεται να κάνει πάσα μέσα από space που έχει άλλον παίχτη, δηλαδή δεν μπορεί να ήταν να θέλω να κάνω πάσα σε αυτόν και να υπάρχει είτε δικός μου είτε άλλος και να τον πασάρω ανάμεσα, δεν μπορεί να περάσει από μέσα η πάσα φυσικά, και δεν μπορεί να κάνω πάσα σε αντίπαλο για οποιοδήποτε λόγο. Πώς είναι επιτυχής η πάσα? Αφού θα φέρω πάλι ζάρια, και το πόσο ζάρια έχει να κάνω είναι αν είναι το πρώτο μου activation, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, σε κάθε activation προσθέτω ζάρι, σε κάθε επιτυχία activation που ξανακάνω action προσθέτω ζάρι, έτσι. Αλλά ας πούμε ότι ήταν το πρώτο μου activation, και αυτό συνεχίζει. Ακόμα και τα ζάρια να τελειώσουν, σημειώνουν τα αποτελέσματα και συνεχίζουν να προσθέτω ζάρια αν είμαι επιτυχώς, έτσι. Αυτό είναι το push your luck, αλλά φυσικά με πολλά ζάρια είναι πολύ πιο πιθανό να φέρω χ, όπως καταλαβαίνετε, και να γίνει fail το action. Επιτυχής πάσα. Αν δεν φέρω στο ζάρι χ, η πάσα θεωρείται επιτυχής. Και ακόμα και αν είχα φέρει και τέτοιο, είτε στο ίδιο ζάρι είτε σε άλλα, δηλαδή αν είμαι έτσι ή έτσι, δηλαδή αρκεί να μην έχω φέρει χ, τότε είναι αποτυχημένη πάσα, οτιδήποτε άλλο θεωρείται ότι είναι επιτυχής η πάσα. Ακόμα και αν έχω φέρει δίσκους, είτε σε το ίδιο το ένα το ζάρι, είτε αν έχω περισσότερα ζάρια σε περισσότερα ζάρια. Το να πάρει κάποιο πάσα δεν θεωρείται άξιον, οπότε δεν θεωρείται ότι έχει κάνει άξιον αυτό να πάρει την πάσα. Οπότε σε αυτή την τέτοια, από ότι κάνω μια. Ας είμαι και λίγο διαγώνια, Φερρυπίν. Τέλος πάντων, από εδώ του κάνω μια πάσα, παπ, του δίνω την πάσα εδώ. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι ξεκάθαρο ότι η πάσα είναι επιτυχής, γιατί δεν ήρθε χ. Σε περίπτωση που φέρω ένα ή περισσότερα χ στο αποτέλεσμα των ζαριών μου. Η πάση και δεν μπορώ να το αλλάξω, έτσι, προφανώς πάντα έχει να κάνει, δεν μπορώ ή δεν θέλω να το κάνω, να εξοδέψω στάμινα. Έχω φέρει ένα παραπάνω χ, αλλά δεν έχω φέρει τέτοιους δίσκους, πακ, τότε αυτό που είναι failed, η πάσα, έχει αποτύχει, όταν δεν έχω φέρει λοιπόν τέτοιο σύμβολο pack, αλλά έχω φέρει το χ, αποτυχαίνει η πάσα και ο target, ο στόχος που είχα, γίνεται ο pack carrier, αλλά επειδή η πάσα δεν είναι αρκετά precise, ακριβής, τελειώνει ο γύρος μου. Δηλαδή, αν φέρω ένα ή περισσότερα χ και δεν φέρω όμως κανένα τέτοιο, την κάνω και πάλι την πάσα, πάλι δηλαδή θα μπορώ να την κάνω, αλλά τελειώνει ο γύρος μου. End turn, σταματάει. Κι ας μην είχα φέρει κάτι άλλο, έτσι. Σταματάει η πάσα, σταματάει ο γύρος μου, η πάσα πετυχαίνει, γίνεται αυτός ο διοκτήτης του δίσκου, και σταματάει ο γύρος μου και πάμε στο να παίξει ο αντίπαλος. Αν σε επιπλέον από το χ που έχω φέρει, φέρω σύμβολα με το pack,
Αυτό σημαίνει ότι η πάσα μου παρά ήταν δυνατή και θα συνεχίσει να κινείται ένα space για κάθε pack σύμβολο που έχω φέρει στο ζάρι προς την κατεύθυνση που έκανε την πάσα. Την έκανα έτσι και έφερα και δύο pack, τότε σημαίνει ότι έχει κάνει fail, θα την πάρει, θα την έπαιρνε αν ήταν έτσι σκέτο, αλλά επειδή έχω φέρει και παραπάνω για κάθε τέτοιο σύμβολο, συνεχίζει ένα, δύο και να κινείται. Προφανώς, αν η πάσα είναι ευθεία, θα κάνει bounce, τάκ, τάκ και θα γυρίσει πίσω. Αν είναι διαγώνια, θα κάνει τάκ, τάκ και θα φύγει διαγώνια και το καθεξής, έτσι. Και αν κάνει τάκ στη γωνία, θα φύγει 90 μοίρες και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα. Αν το pack, ο δίσκος, επιστρέψει, αν μπει μέσα στο crease με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μπει εδώ, τότε ο goalie γίνεται διοκτήτης της μπάλας κατευθείαν, έτσι. Και παίρνει την μπάλα. Επιπλέον, αν η πάσα χτυπήσει για οποιοδήποτε λόγο και φύγει, τότε θα κινηθεί μέσα στο παιχνίδι και οι παίχτες, όποιος είναι η σειρά του να παίξει, πρέπει να κινηθεί, να πάνε την πάρει. Γιατί όταν κινηθείς και μπεις μέσα, όποιος και να είναι, αν ας πούμε ήταν η μπάλα εδώ και αυτός είναι η σειρά του μπλε να παίξει, και είναι εδώ και κινηθεί 1-2, γίνεται ο pack carrier επί τόπου, έτσι. Οπότε αυτός που έχει την μπάλα μέσα στο τετράγωνο του γίνεται ο κάτοχος του δίσκου. Υπάρχει και το Clear Eyes Pass που είναι στους προχωρημένους κανόνες. Το αναφέρω απλά για κάποιον αν θέλει να το έχει στο μυαλό του. Μπορείς να κάνεις την πάσα σε ένα τετράγωνο που δεν, σαν ανοιχτή μπάλα, ανοιχτή πάσα σε ένα τετράγωνο που δεν υπάρχει παίχτης, να σημαδέψεις ένα τετράγωνο που δεν είναι παίχτης. Πριν το ρίξεις, ρίχνεις δύο έξτρα ζάρια στο τι θα ρίχνεις κανονικά. Ο Pack Carrier για να το κάνει, αυτός που θα την κάνει την πάσα, πρέπει να είναι στο Neutral Zone, δηλαδή εδώ μέσα. Και το target square, εκεί που θέλω να το κάνω, πρέπει να είναι είτε μέσα στην neutral zone, μέσα εδώ, δεν μπορώ να τη στείλω όπου θέλω, είτε να κουμπάει την μπλε γραμμή. Δηλαδή από εδώ να το στείλω εδώ, για να κουμπάει την μπλε γραμμή. Για να κινηθεί μετά όλος και να την πάρει, αν έχω successful clear ice pass. Έτσι. Επίσης, το pack κάνει bounce, δηλαδή χτυπάει, ανεξάρτητα αν έχουν έρθει χ ή όχι σε αυτό το τέτοιο, γιατί είναι υποτίθεται ανοιχτή πάσα που είναι μη ελεγχόμενη. Αυτός είναι advanced κανόνας, έτσι. Και μην ξεχνάτε να κάνετε και τα υποχρεωτικά off-site moves, υποχρεωτικές off-site κινήσεις, αν ο pack carrier, αυτός που μπει εδώ, φύγει από το offensive zone, έτσι. Λοιπόν, επόμενο action που μπορούμε να κάνουμε είναι το shoot action, που είναι και το πιο ποθητό, ας πούμε, γιατί θέλουμε να βάλουμε goal. Λοιπόν, το shoot action γίνεται προφανώς από αυτόν που έχει τον δίσκο. Μόνο αυτός που έχει το δίσκο μπορεί να κάνει το shoot. Αυτός που έχει το δίσκο λοιπόν μπορεί να σουτάρει είτε διαγώνια είτε οριζόντια, κάθετα δηλαδή, είτε, αλλά προφανώς δεν μπορεί να πάει zigzag η μπάλα, ή ο δίσκος πρέπει να είναι είτε μπαμ διαγώνια. Και επιπλέον, ο στόχος μου θα είναι το τέρμα του αντίπαλου παίκτη. Αυτός που έχει τον δίσκο δεν μπορεί να σουτάρει μέσα από ένα space που υπάρχει ένας άλλος παίκτης. Δεν μπορώ να σουτάρω μέσα από έναν άλλο παίκτη για να βάλω goal, προφανώς. Και επίσης ο παίκτης, αν δεν είναι μέσα στην offensive zone, δεν μπορεί να σουτάρει. Δεν μπορώ να σουτάρω δηλαδή από εδώ που είναι neutral zone ή από εδώ που είναι defense zone. Πρέπει να είμαι μέσα στο offensive για να σουτάρω. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Ας πούμε ότι εδώ είμαι εγώ και τώρα μπορώ να δω αν μπορώ να σουτάρω. Μπορώ να σουτάρω αν μπορώ. Θα δοκιμάσω λοιπόν να κάνω το shoot, λέω ότι κάνω shoot, έτσι, και θα ρίξω τα ζάρια. Και υπάρχει και το slap shot που είναι για προχωρημένους κανόνες, το αναφέρω σαν παρένθεση. Το slap shot είναι ένα shoot το οποίο μπορεί να γίνει έξω από το offensive zone, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι εδώ για να το κάνεις. Μπορεί να είσαι πιο πίσω και τα slap shot δεν μπορεί να γίνει re-rolled με stamina tokens, το κάνεις μία φορά και τελείωσε το slap shot, και για κάθε line except from the goal line the pack crosses add 2 dice to your dice pool. Εντάξει. Άρα για κάθε γραμμή εκτός από το goal line που το pack θα κάνει cross, πρέπει να κάνει cross, θα προσθέσεις 2 ζάρια στο dice pool, οπότε το κάνει πιο δύσκολο, έτσι, πιθανότητες. Λοιπόν, το successful shot, πάμε. Ρίχνουμε το shoot. Αν δεν φέρω στα ζάρια μου καθόλου πάλι αντίστοιχα χ, δεν φέρω αυτό εδώ, τότε θεωρείται επιτυχές. Και κατ' επέκταση είναι κατευθείαν goal. Θα αυξήσω το score μου ένα, εδώ, και θα κάνουμε reset το board. Όπως κάνουμε πριν. Έτσι. Πρέπει όμως, ξαναλέω, κοιτάξτε, μπορώ να σουτάρω ευθεία goal ή διαγώνια
γκολ. Ακόμα και από εδώ μπορώ να σουτάρω διαγώνια. Και να μπει γκολ. Εντάξει. Δεν μπορώ να σουτάρω όμως από εδώ. Από εδώ διαγώνια. Και ας πούμε ότι εδώ ήταν αυτός ο παίχτης. Δεν μπορώ από εδώ διαγώνια, θα πρέπει να περάσει μέσα από αυτό. Δεν μπορώ να σουτάρω διαγώνια από εδώ και να μπει. Να κάνω άλλη διαγώνια τροχιά. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Έτσι. Εδώ θα χτυπούσε πάνω στον παίχτη. Καλά, εδώ δεν μπορεί να μπει μέσα. Okay, ας πούμε ότι ήμουν εδώ. Δεν μπορώ να κάνω διαγώνια και να μπει από εδώ. Έτσι. Χτυπάει πάνω στον παίχτη. Ωραία. Άρα, σε ευθεία ή σε διαγώνια. Δηλαδή να το δείξω λίγο διαφορετικά. Από εδώ. Έτσι. Διαγώνια. Και ας πούμε ότι είναι έτσι, δεν μπορώ να σουτάρω από εδώ διαγώνια, δεν μπορώ να σουτάρω διαγώνια έτσι. Μπορώ να σουτάρω μόνο ευθεία ή διαγώνια έτσι που πέφτει πάνω στον τερματοφύλακα. Θα δούμε πώς, έτσι. Άρα, επίσης σημαντικό, αν κάποιος είναι εδώ. Αυτός εδώ από εδώ, πάλι μπορεί να σουτάρει ευθεία που είναι έξω ή μπορεί να σουτάρει διαγώνια, αλλά κοιτάξτε το διαγώνια. Τον βγάζει εκτός. Τακ, τακ. Ακόμα και αν ήταν εδώ, και αυτό είναι εκτός του διαγώνια. Αυτό χτυπάει εδώ και βγαίνει έξω. Υποτίθεται. Οπότε πρέπει να έχεις καθαρό διάβαση προς το τέρμα ή το οριζόντιο είτε κάθετα για να βάλεις τον goal. Και να μην φέρεις χ. Αν φέρεις χ, είναι fail. Αν δεν φέρεις χ και φέρεις τίποτα άλλο, είναι success και έχεις βάλει goal και κάνουμε reset. Πάμε να δούμε αν αποτύχεις να κάνεις ένα failed shot. Ένα αποτυχημένο shot είναι αποτέλεσμα αν, αν έχεις φέρει δύο ή παραπάνω χ, αν φέρεις δύο χ για παράδειγμα και είναι αποτυχημένο το shoot, τότε, δηλαδή ας πούμε ότι είμαι εδώ και ρίχνω και έχω να ρίξω δύο ζάρια ή τρία ή οτιδήποτε και φέρνω στα αποτελέσματά μου δύο χ. Αυτό είναι αποτυχημένο σίγουρα, αλλά επειδή είναι δύο και παραπάνω χ, το πιάνει και την μπάλα ο τερματοφύλακας. Αν έχω φέρει μόνο ένα, μια μόνο αποτυχία στις ζαριές μου, ας πούμε ότι έριχνα και έφερα χ, πάλι είναι αποτυχία, αλλά υπάρχει rebound. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να το σώσει, το χτυπάει όμως και φεύγει έξω και συνεχίζει να κάνει rebound και να κινείται. Αν το shoot είναι διαγώνια, το pack κάνει bounce διαγώνια. Αν είναι οριζόντια, είναι ευθεία το bounce που κάνει. Η πρώτη κίνηση του pack είναι αντίστοιχα. Το πρώτο που θα γίνει είναι να φύγει έξω από το crease. Το crease είναι αυτό εδώ, έτσι, η μικρή περιοχή, ας πούμε, δεν ξέρω καν αν λέγεται έτσι. Και στη συνέχεια θα συνεχίσει να κινείται τόσες θέσεις έξω από εκεί όσα τέτοια έχουν έρθει. Οπότε ας πούμε ότι έχω σουτάρει από εδώ και ας πούμε ότι έχω κάνει fail, έτσι, και έχω φέρει αυτό εδώ. Ένα δίσκο και τίποτα άλλο. Άρα χτυπάει, φεύγει, κάνει bounce και κινείται έξτρα τόσα τέτοια όσα είναι τα δισκάκια που έχω φέρει. Εντάξει. Αντίστοιχα. Το πρώτο δηλαδή δισκάκι θα του δώσει μια κίνηση. Αντίστοιχα, αν δεν έχει έρθει κανένα pack, θα χτυπήσει, είναι fail, θα χτυπήσει μια και θα βγει μόνο μια θέση γιατί δεν έχει pack. Αν είχε φέρει και άλλα δύο pack result, ένα, δύο και θα έρθει εδώ η μπάλα. Ο δίσκος. Μπάλα τη λέω συνέχεια. Αυτά όσον αφορά το αποτυχημένο. Υπόψη είναι ότι θα γίνει rebound ακόμα και να μην έρθει κανένα pack, έτσι όπως σας έδειξα πριν. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση που θα κάνουμε άλλα action όπως έχουν να κάνει το POC για παράδειγμα. Το POC είναι αυτό που σπρώχνω με το μπαστούνι μου. Επιλέγω λοιπόν να κάνω ένα POC action. Πάλι ό,τι action λέω το δηλώνω και μετά αρχίζω να ρίχνω ζάρια, έτσι, για να δω αν θα το πετύχω. Πρώτα δηλώνω το action που θέλω να κάνω και μετά δεν λέω ρίχνω ζάρια και λέω τι θα κάνω. Το POC action λοιπόν είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο μπορείς να κλέψεις, ας πούμε, τον δίσκο από τον αντίπαλο που είναι ο carrier. Δηλαδή αν είμαι έτσι εδώ και τώρα είναι η σειρά των μπλε να παίξουν, μπορεί να δοκιμάσει να κάνει POC action. Για να κάνεις POC πρέπει να είσαι οριζόντια ή κάθετα δίπλα στο στόχο σου. Δεν μπορείς να κάνεις POC διαγώνια από εδώ, πρέπει να είσαι εδώ ή εδώ. Οπότε αυτός μπορεί να κάνει POC. Και ο τερματοφύλακας μπορεί επίσης να δοκιμάσει να κάνει POC και προσθέτει δύο έξτρα ζάρια στο dice pool του. Γιατί είναι πιο δύσκολο για τον τερματοφύλακα να κάνει POC, γιατί υποτίθεται έχει στο μυαλό του και το τέρμα να μην φάει goal. Successful POC. Ο παίχτης, αν για παράδειγμα δεν έρθει κανένα χ, όπως και όλα τα τέτοια, αν δεν έρθει χ και έρθει οτιδήποτε άλλο, είναι successful το POC. Οπότε ο παίχτης που έχει κάνει, κλέβει την μπάλα και γίνεται ο pack carrier. Οπότε του παίρνει την μπάλα, η μπάλα περνάει στο δικό τετράγωνο και συνεχίζουμε να κάνει και άλλο action, να κινηθεί, να κάνει οτιδήποτε.
Και φυσικά μπορεί να κλέψει ο ένας μετά από τον άλλον, έτσι. Έχει σημασία και αυτό. Αν αλλάζουν οι σειρές και τελειώνουν και έχουμε εναλλάξει activation ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αποτυχημένο POC. Αν φέρεις ακριβώς ένα χ, δηλαδή πας να κάνεις POC, είναι ο κόκκινος ο pack carrier, και πας να κάνεις σαν μπλε POC και φέρεις ένα χ μέσα στο συνδυασμό του ζανιού σου, τότε το POC έχει γίνει fail, έχει αποτύχει, η σειρά σου τελειώνει και συνεχίζει να έχει την μπάλα ο κόκκινος, οπότε δεν του την κλέβεις με λίγα λόγια. Αν φέρεις όμως μέσα στο συνδυασμό σου δύο ή περισσότερα χ σύμβολα, τότε το POC action έχει γίνει fail με το expense του penalty. Έχει γίνει και penalty, δηλαδή ήταν άγαρμο το POC και ο διαιτητής δίνει penalty. Θα το εξηγήσουμε το penalty μετά. Στους προχωρημένους κανόνες υπάρχει και το hit action. Το hit action είναι ένα συνδυασμός της κίνησης και του POC. Το οποίο ουσιαστικά τρέχει να χτυπήσεις, δηλαδή κάποιος παίχτης θα τρέξει να χτυπήσει κάποιον και το πιο πιθανό είναι μπορεί να κάνει και penalty και θα δείτε. Το hit action λοιπόν συνδυάζει την κίνηση και το POC. Μπορείς να χτυπήσεις ένα παίχτη όταν όλα τα παρακάτω ισχύουν. Πρώτον, μπορείς να κινηθείς μέσα στο τετράγωνο θεωρητικά, παρόλο που δεν θα μπεις, του παίχτη που είσαι, σαν να μην ήταν εκεί. Έτσι. Και effect που αυξάνουν την ταχύτητά σου δεν μετράνε εδώ πέρα, στο distance που μπορείς να τρέξεις, αν έχεις κάποια bonuses. Ο παίχτης που χτυπάει πρέπει να είναι ίδιο μέγεθος ή μεγαλύτερο από τον παίχτη που χτυπάει, δηλαδή αυτός είναι μέγεθος 3. Μπορεί να χτυπήσει έναν winger που είναι μέγεθος 1. Αλλά αν ήταν άποδα, αν αυτός προσπαθεί να χτυπήσει αυτόν, δεν μπορεί ο ένα να χτυπήσει τον defenseman, δεν γίνεται. Πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο μέγεθος. Η υπόψη είναι ένα center μπορεί να χτυπήσει ένα center. Έτσι, ή ένας defenseman μπορεί να χτυπήσει ένα defenseman. Χτυπάς το ίδιο και μικρότερο. Δεν χτυπάς ποτέ μεγαλύτερο σε μέγεθος από σένα. Φυσικά δηλαδή ο defenseman του χτυπάει όλους. Έτσι να το πούμε αλλιώς. Και ο winger μπορεί να χτυπήσει μόνο τους ίδιους με τον εαυτό του, τους winger. Γιατί οι τερματοφύλακες δεν χτυπιούνται, δεν μπορούν να τους χτυπήσουν ούτε να χτυπήσουν. Αν λοιπόν εδώ δεν μπορείς να χτυπήσεις έναν παίχτη καθόλου, αν ο παίχτης είναι checked, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι αν αυτός θέλει να χτυπήσει και αυτός ο παίχτης είχε και αυτόν δίπλα του που είναι checked, δεν μπορεί να το χτυπήσει αυτός και να ήθελε. Εντάξει. Και επίσης, αν ο στόχος είναι μεγαλύτερος από τον παίχτη που προσπαθεί να χτυπήσει, όπως είπαμε. Ανεξάρτητα από το ρόλο, από το αποτέλεσμα του ζαριού, ο στόχος σπρώχνεται μία θέση προς τα πίσω με βάση την κίνηση που έχει κάνει ο παίχτης. Δηλαδή, αυτός μπορεί να κάνει κίνηση 2. Έτσι, οπότε με κίνηση 2, ένα 2 έπεφτε πάνω. Οπότε τι κάνει, πέφτει πάνω, τον σπρώχνει ένα πίσω, αυτό είναι το hit. Έτσι, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχές, τι έχει έρθει το αποτέλεσμα, και του παίρνει τη θέση, του παίρνει το τετράγωνο. Οπότε είναι hit and push, κάπως έτσι, τον σπρώχνεις. Αν ο στόχος είναι ο pack carrier, ο παίχτης που χτύπησε του κλέβει και την μπάλα, αν δεν είναι fail. Αν φέρεις οποιοδήποτε αριθμό από χ, όταν κάνεις hit action, τότε θεωρείται ότι έχεις κάνει fail και γίνεται πάλι penalty. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν που έκανες fail από απλό POC, είτε fail γιατί έφερες στο απλό POC 2 σύμβολα, είτε σε οποιοδήποτε fail και με ένα χ σε hit που είναι push, run και POC ας το πούμε, φέρεις χ, εκεί όμως και ένα να έχεις φέρει πάλι είναι penalty, έχουμε penalty. Μιλώντας για penalty, πάμε να δούμε τα penalty. Ξαναλέω, το penalty είναι είτε από failed POC όπου έχεις φέρει 2 ή περισσότερα χ, είτε από failed hit που έχεις φέρει ένα hit. Τα penalty δεν μπορούν να γίνουν reroll με στάμινα token. Ο παίχτης που παίρνει το penalty, την ποινή δηλαδή, πηγαίνει στο penalty box. Τα penalty box είναι αυτά εδώ. Αφαιρούμε τη φιγούρα από το board, δίνουμε μειονέκτημα στην ομάδα του γιατί θα έχει μια φιγούρα λιγότερο, οπότε θα αλωνίζουν λίγο καλύτερα οι υπόλοιποι, και βάζουμε τη φιγούρα του δύο θέσεις μετά την θέση που είμαστε τώρα. Δηλαδή, η θέση τώρα είναι, ας πούμε ότι αυτός έκανε πέναλτι με αυτή την κίνηση γιατί έφερε χ, είμαστε εδώ στο 18, θα μπει στο 16-14, θα μπει εδώ. Που σημαίνει ότι αυτός θα ξαναμπεί μέσα όταν η σειρά έρθει εδώ. Έτσι. Οπότε είναι στο πέναλτι για δύο θέσεις, για δύο σειρές ουσιαστικά. Που είναι μειονέκτημα αρκετό, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο με τέσσερις παίχτες μαζί με τον τερματοφύλακα αντί για πέντε να μπορέσεις να κρατήσεις ισορροπία. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα του penalty. Και οι δύο ομάδες πρέπει να κάνουν line change, αλλά καμία ομάδα δεν κάνει restore
στάμινα. Δεν υπάρχει face-off, δεν κάνουμε reset το board, έτσι. Το tear marker, όταν το tear marker φτάσει στον παίχτη που είναι, δηλαδή έρθει εδώ, τότε ή αν ο αντίπαλος σκοράρει goal, τότε, ακόμα και, ακόμα και αν δεν έχει φτάσει εκεί πάνω, ο παίχτης που είχε το penalty μπαίνει μέσα στην neutral zone σε οποιαδήποτε θέση θέλουμε. Πιο κοντά στο penalty box. Δηλαδή, θα μπει εδώ. Σε οποιαδήποτε θέση θέλουμε, πιο κοντά στο penalty box. Αυτό είναι το penalty. Δημιουργεί πλεονέκτημα στον επιτιθέμενο και μειονέκτημα μεγάλο σε αυτόν που έκανε το penalty. Πάμε να δούμε λοιπόν τους offside κανόνες. Ένας παίχτης, ο οποίος μπορεί να μπει μέσα στην επιτιθέμενη ζώνη, δηλαδή ας πούμε ότι αυτός είναι pack carrier, και αυτός είναι εδώ, και αυτός είναι εδώ, και αυτός είναι εδώ, και αυτός είναι εδώ. Ας πούμε λοιπόν ότι ένας παίχτης, ο οποίος μπορεί να μπει μέσα στην επιτιθέμενη ζώνη, να κάνει cross την μπλε γραμμή, δηλαδή από την neutral να κάνει cross, ο κόκκινος να μπει στην επιτιθέμενη ζώνη του, μόνο αν είναι ο ίδιος ο pack carrier, δηλαδή αυτός μπορεί να το κάνει, μπορεί να μπει, ή αν υπάρχει ήδη ο pack carrier και να ακολουθήσει. Το offside, αυτό είναι το offside rule. Το offside move είναι το εξής. Αν μετά από οποιαδήποτε ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της σειράς του παίχτη, το pack, ο δίσκος, φύγει από το offensive zone, αμέσως, δηλαδή αν για παράδειγμα ας πούμε ότι εδώ αυτός την έχει κάνει save, έτσι, και είμαστε εδώ, και ήμασταν έτσι, και ήμασταν έτσι. Ας πούμε κάνει αυτός μια πάσα, μπουπ, τη δίνει κατευθείαν εδώ. Έτσι, για να μπορέσει να κινηθεί γρήγορα η ομάδα του και να τρέξει να σκοράρει. Αν λοιπόν, οποιοδήποτε στιγμή, ο δίσκος φύγει από την offensive zone, αμέσως κάνουμε τα offside moves. Πρώτα, τοποθετούμε τους παίχτες που κάνουν επίθεση, που ήταν πριν στην offensive zone, στο πρώτο διαθέσιμο space που υπάρχει μετά την μπλε γραμμή και με κατεύθυνση προς το δίκτυο του αντιπάλου. Και ας το δείξω και με ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι εδώ είμαστε έτσι. Ποιοι είναι αμυνόμενοι με το που έγινε αυτό, πάμε να κάνουμε το offside move. Ποιοι είναι αμυνόμενοι, ποιοι ήταν επιτιθέμενοι πριν, οι κόκκινοι. Άρα οι κόκκινοι θα πάνε και θα προχωρήσουν ακόμα και αν περνάνε μπροστά στην πρώτη ευθεία γραμμή, μπροστά από εκεί. Έτσι. Και οι μπλε, αν υπήρχαν μπλε παίχτες, μετά θα έρθουν στο πρώτο space αμέσως πριν την μπλε γραμμή. Οπότε έχουμε ένα momentum, μια κίνηση που έχει να κάνει με το push που κάνουν οι παίχτες, αντίστοιχα για να πάνε να επιτεθούν οι μπλε τώρα και να τρέξουν πίσω να αμυνθούν γρήγορα οι κόκκινοι. Και τέλος, όλοι οι παίχτες εκτός από τον τερματοφύλακα, έτσι ο τερματοφύλακας θα μείνει στο crease του μέσα, θα κάνουν αυτή την κίνηση. Αν το τετράγωνο είναι occupied με αυτόν τον τρόπο, τότε θα πάμε στο επόμενο square in the direction of the net. Δηλαδή θα κινηθούν, αν για παράδειγμα αυτός προσπαθούσε να κινηθεί και έβρισκε κάποιον μπροστά του, θα κινηθεί άλλη μια θέση. Πάμε να δούμε τώρα και τους προχωρημένους κανόνες, τα fights και πώς μπορούμε να βάλουμε και τον τερματοφύλακα να παίξει μέσα, αν είμαστε στο τέλος και είμαστε απεγνωσμένοι, τα line changes και το καθεξής. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ωραία χαρακτηριστικά όπως είναι και πολύ ενδιαφέρον, αλλά μπορείς να βάλεις και άλλα πράγματα μέσα να το κάνεις ακόμα πιο ενδιαφέρον ή ακόμα πιο διαφορετικό εντάχει. Οι μάχες, το fight. Αν ένας παίχτης φέρει 2 χ σε προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει hit, να χτυπήσει, ή 3 χ σε προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει poke, τότε ξεσπάει καυγάς. Κάθε ομάδα προσθέτει έναν αριθμό από ζάρια στο pool της, ίσο με τον αριθμό του παίχτη, του παίχτη, τα μεγέθη του παίχτη. Συν ένα. Ουσιαστικά θα προσθέσεις το size συν ένα στα ζάρια που θα σου έρθουν. Άρα συγκεκριμένα αριθμό ζαριών ίσο με το fight pool, ίσο με το μέγεθος, συν ένα. Και οι δύο ομάδες ρίχνουν τα ζάρια στα fight pool τους ταυτόχρονα και για κάθε χ που φέρνει μια ομάδα, η αντίπαλη ομάδα πρέπει να χάνει ένα ζάρι από το pool της, από τα ζάρια που έχει διαθέσιμα, και για κάθε βέλος
που φέρνει μια ομάδα, η αντίπαλη ομάδα. Όχι, για κάθε βέλος που φέρνει, η αντίπαλη ομάδα χάνει ένα χ και για κάθε χ που φέρνει η ίδια η ομάδα, η ίδια η ομάδα κάνει ένα χ. Δηλαδή, αν φέρεις χ, θα χάσεις εσύ ένα ζάρι από το πουλ σου. Αν είχες εδώ αυτά τα ζάρια και φέρεις χ, τότε σημαίνει ότι ένα ζάρι πρέπει να αφαιρεθεί και θα ρίχνεις μετά δύο. Αν όμως φέρεις. Και ισχύουν και τα δύο, φυσικά μπορεί να ισχύει και το χ και το βέλος. Αν φέρεις βέλος, τότε η αντίπαλη ομάδα πρέπει να αφαιρεθεί ένα χ. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, συνεχίζουν να αφαιρούμε ζάρια και να ρίχνουμε τα ζάρια που μας έχουν μείνει, μέχρι ότου κάποια ομάδα να μείνει χωρίς ζάρια. Αν μόνο μια ομάδα μείνει χωρίς ζάρια στο fighting pool της, τότε η ομάδα αυτή, αν μόνο μια ομάδα μείνει με ζάρια, γιατί οι άλλοι της έχουν τελειώσει τα ζάρια, τότε η ομάδα που έμεινε με ζάρια θεωρείται ότι κέρδισε. Και αυτή που, έχασε, που δεν είχε ζάρια άλλο, θεωρείται ότι έχασε τον καυγά. Αν και οι δύο ομάδες χάσουν τον καυγά, τότε θεωρείται ότι έχουν κερδίσει και οι δύο. Χάσουν τα ζάρια τους ταυτόχρονα, θεωρείται ότι έχουν κερδίσει και οι δύο τον καυγά. Στο τέλος κάθε καυγά και οι δύο παίχτες τρώνε πέναλτι που θα γίνει καυγάς. Η διαφορά είναι ότι κάνουμε το reset το board, έτσι, όπως κάνουμε στην αρχή του παιχνιδιού, μετά από fight, αλλά μόνο η ομάδα που κέρδισε τον καυγά κάνει refresh τη στάμινά της. Εντάξει. Επίσης υπάρχει ο κανόνας, στους προχωρημένους κανόνες, να κάνεις pull το goalie, αν θέλεις την τελευταία περίοδο και σαν τελευταίο απογνωσμένο μέτρο, η ομάδα που χάνει μπορεί να αποφασίσει να βγάλει τον τερματοφύλακά της και να βάλει μέσα τον center της για να μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο από γνωσμένα. Θα το κάνει αυτό μόνο όταν η ομάδα έχει το pack, πρέπει να έχει τον δίσκο στην κατοχή της για να το κάνει, γιατί προσπαθεί να σκοράρει για να μην χάσει το match. Και φυσικά το να κάνεις pull τον goalie γίνεται σαν μέρος του line change, πρέπει να το κάνει. Θα φέρεις τον τερματοφύλακα, θα βάλεις τον center σε ένα οποιοδήποτε unoccupied zone στο center εδώ μέσα, ωραία. Και όσο η ομάδα δεν έχει τερματοφύλακα όμως, γιατί δεν έχω τερματοφύλακα, αυτό τον έχω βγάλει στον πάγκο, γιατί προσπαθώ να σκόρα απεγνωσμένα γκολ γιατί είμαι πίσω στο σκόρος μπλε, τότε οποιοδήποτε shoot κάνει κόκκινη ομάδα σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι είναι αυτομάτως επιτυχημένο, έτσι, και πάει για γκολ, γιατί δεν έχει τερματοφύλακα μέσα. Στο επόμενο face-off αφαιρείς τον spare παίχτη από το ταμπλό και επιστρέφεις τον γκολ μέσα. Δηλαδή πάλι ας πούμε θα βγει αυτός και θα μπει ο τερματοφύλακας πίσω. Το κάνεις σαν ένα απεγνωσμένο στάδιο για να κάνεις μέτρο για να κάνεις catch-up. Το παιχνίδι έχει επίσης τις line cards και τις arena cards. Δεν θα πω πολλά για αυτές γιατί βάζουν αρκετά ωραία στοιχεία. Απλά ξαναθυμίζω ότι στο αρχικό setup, αν παίζουμε το advanced game, κάθε παίχτης θα πάρει μία arena card και κάθε παίχτης θα πάρει τις 4 line cards που του λέει arena. Οι arena cards θα δείτε ότι προσομοιώνουν τις διαφορετικές αρένες μέσα στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζεις στη Φιλαδέλφια και οι κάρτες που θα πάρει η ομάδα, οι line cards, οι 4 που θα πάρει αυτή που θα παίζουν στη Φιλαδέλφια θα είναι impenetrable, collected, vigorous και tough. Και ισχύει αυτό, any penalty results in a fight instead. Checked players με hitas if not checked. Έχει διάφορες ιδιότητες, οι οποίες είναι ποικιλία, ενδιαφέρον και κάνουν κάθε παρτίδα διαφορετική αν επιλέξετε να παίξετε με αυτές και φυσικά μπορεί να γράψετε και τις δικές σας. Rerolling a shot costs 2 stamina. Και ούτω καθεξής, έτσι. Μπορείς είτε να κάνεις να draftάρεις, υπάρχουν δύο deck όμοια, ένα για κάθε ομάδα, ένα για την κόκκινη ομάδα και ένα για την μπλε, αυτό είναι εδώ των καρτών. Αυτές είναι 4 κάρτες, όταν ξεκινήσουμε με τις line cards, ξεκινάμε ήδη επιλέγοντας και φανερώντας ταυτόχρονα μία κάρτα και οι δύο παίχτες και ισχύουν αυτά για την ομάδα που τα έχει. Activate twice in a row, may not reroll. Συν ένα speed and size if you don't have the pack. Πολύ καλό αυτό, έτσι παίρνεις βοήθεια από τον τέτοιο σου. Και όσο αυτό είναι μέσα ισχύει για αυτόν που το έχει μπροστά του. All your players are size 3. Και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, αυτές είτε μπορούμε να κάνουμε να τις draftάρουμε στην αρχή, έχει σύστημα για να τις draftάρεις, είτε μπορείς να πάρεις τις προτυπωμένες που σου λέει η αρίνα και ούτω καθεξής, έτσι. Και φυσικά, κάθε φορά που κάνεις line change, μια τέτοια νέα line card που θα έχεις από τις 4 μπροστά σου, παίζεται και ταυτόχρονα η προηγούμενη βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Υποτίθεται ότι οι κάρτες αυτές που είναι boost και bonus προσομοιώνουν το ότι καινούργιοι παίχτες μπαίνουν από τον πάγκο με φρέσκια δύναμη, με όρεξη και δυνατότητες για να βοηθήσουν την ομάδα τους να πετύχει το σκορ. Να πω κάτι τελευταίο, οπότε δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες για τις arena card και τις line card. Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια είναι καλύτερα να το παίξετε χωρίς αυτές τις κάρτες για να ευχαριστηθείτε το παιχνίδι και μετά να τις βάλετε αφού έχετε παίξει μερικές φορές για να δώσετε μια έξτρα ποικιλία στο παιχνίδι σας. Να πούμε τέλος ότι υπάρχουν και κανόνες τουρνουά,
για να παίξεις τουρνουά και μετά από κάθε δύο παιχνίδια που παίζεις, τότε η ομάδα που έχει παίξει με Homo ή Arena κάνει ένα line card draft και ούτω καθεξής και πάει λέγοντας, έτσι. Όλα αυτά δίνουν περισσότερο ζουμί, ακόμα περισσότερο ζουμί στο παιχνίδι. Αν παίζουμε γρήγορο παιχνίδι μια περίοδο, όταν φτάσουμε στις 10 σειρές τελειώνει το παιχνίδι και όποιος έχει περισσότερα goal κερδίζει. Αν παίζουμε full game, παίζουμε 3 περίοδους και όποιος κερδίσει σε 3 περίοδους είναι και ο νικητής του παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν είναι το trick shot. Γενικά τα παιχνίδια sport τα οποία τα μεταφέρουν σε επιτραπέζια παιχνίδια, τα περισσότερα κάτι τους λείπει. Έχω παίξει κάποια και μπορώ να πω είναι πολύ λίγα αυτά τα οποία πραγματικά καταφέρνουν να βγάλουν την αίσθηση του σπορ. Με εξαίρεση ίσως το μηχανοκίνητο αθλητισμό, στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες και με ένα παιχνίδι που μου έγινε στο μυαλό το counter attack για το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα που έχω παίξει κάπου υστερούν. Εδώ το συγκεκριμένο σου δίνει πάρα πολύ έντονα την αίσθηση ότι παίζει ένα αγώνα hockey. Και παρόλο που μπορεί να μην είναι το αγαπημένο μας σπορ ή το εθνικό μας σπορ εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα σπορ και γενικά το μεταφέρει πάρα πολύ ωραία και δίνει πολύ ωραία κόντρα για δύο παίχτες ή και για παραπάνω. Ήταν παίξει ένα γρήγορο παιχνίδι μιας περίοδου, 10 σειρές, ήταν παίξει ένα full game 3 περιόδων, 30 σειρές. Μισή ώρα κάθε περίοδος, οπότε ο καθένας μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με το πόσο γρήγορα θέλει να παίξει ένα παιχνίδι. Ωστόσο, η τακτική που έχει το παιχνίδι, το πώς θα κινηθούν οι παίχτες, προς τα που θα πάνε, τι σχέδιο θα βγάλεις, πότε θα πασάρεις. Και όλα αυτά συνδυαστικά με το push your luck element, καθώς τα ζάρια μεγαλώνουν στον κουβά που ρίχνεις και οπότε είναι πιο πιθανό να φέρεις fail εικονίδιο και να αποτύχεις και να σταματήσεις, να μην κάνεις πετυχημένη θα κινηθείς βέβαια, αλλά δεν θα κάνεις πετυχημένη αν το shoot σου θα είναι αποτυχημένο, δεν θα είναι goal, δεν θα είναι πετυχημένη πάσα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μοντέλο και μια πολύ ωραία συνταγή για να παίξεις και να περάσεις καλά ένα παιχνίδι αθλητισμού στην επιτραπεζία του έκδοση. Το παιχνίδι εκτός από την εντυπωσιακή παρουσία που έχει πάνω στο τραπέζι, γιατί είναι εντυπωσιακή με το μεγάλο του χάρτη, τα διάκριτα στοιχεία, την εικονογράφηση, την καρτουνίστικη, όπως φαίνεται και στο εξώφυλλο, εικόνα, το ταμπλό, όλα αυτά τα στοιχεία, τις μινιατούρες, τις πολυόμορφες, τις διαφορετικά sculpt και τις poses, οι defensemen είναι μεγάλοι και ογκώδεις και έχουν καλό fight, ενώ οι wingers τρέχουν και είναι πιο μικροί και οι center είναι πιο ισορροπημένοι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία προσεγμένα, αλλά ξαναλέω, το παιχνίδι είναι τακτικό. Βγάζει πολύ το τακτικό στοιχείο και αυτό για μένα είναι ευχάριστο, χωρίς να κουράζει με υπερβολικά πολλούς κανόνες. Έχει κάποιους κανόνες, αλλά μπορείς να παίξεις χωρίς τους προχωρημένους κανόνες, που είναι πάλι μια χαρά, πολύ ευχάριστο. Και μπορείς, αν θέλεις, να βάλεις και τους προχωρημένους κανόνες που βάζουν και τις κάρτες με τις διαφορετικότητες κάθε αρίνα, με τις διαφορετικότητες του line switching που κάνεις και βάζεις μέσα. Εισάγεις διάφορους κανόνες που το κάνουν ακόμα πιο διαφορετικό από παρτίδα σε παρτίδα και γενικά όλα αυτά προσφέρουν τόσο ένα απλό gameplay όσο και ένα πιο πολύπλοκο αν θέλεις και συνδυαστικά δίνουν ένα πολύ ωραίο αίσθημα και μια πολύ ωραία παιχνική εμπειρία πίσω. Πολύ ευχάριστη έκπληξη, είχα ακούσει καλά λόγια, γι' αυτό και το στήριξα στο Kickstarter και χάρηκα πολύ όταν ήρθε και ακόμα περισσότερο χάρηκα όταν έπαιξα τις πρώτες μου παρτίδες Trickshot. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Φοβερό φαν και φοβερά διασκεδαστικό παιχνίδι.